Σας καλωσορίζουμε στην σειρά podcast «Συνδεόμαστε» που δημιουργήθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρινση Καταπλάκας στα πλαίσια της εκστρατεία Ενημέρωσης για την πολλαπλή σκλήρινση MS Connections. Στα podcast θα ακούσετε τις εμπειρίες ανθρώπων που νοσούν, των φροντιστών τους, των παιδιών τους, των συντρόφων τους, αλλά και ειδικών που βοηθούν τα άτομα να διαχειριστούν την πολλαπλή σκλήρινση. Καλή ακρόαση! Γεια σας! Είμαι η Μόηρα Τζίτζικα Είμαι πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ατόμων Μεσκίνη Καταπλάκα και σήμερα έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον Τάσο. Ο Τάσο είναι ένα νέο, ο οποίο σήμερα είναι 25 ετών, αλλά έχει νοσήσει εδώ και χρόνια από τότε που ήταν μαθητή. Θα μα τα πει καλύτερα ο ίδιο. Γεια σου, Τάσο. Χαίρετε, καλώ σα βρήκα. Πόσο χρόνο ήσουν, Τάσο, όταν νόσησε, Ήμουνα 15 χρόνων. Μαθητή Λυκείου δηλαδή. Από τι αρχέ του Λυκείου. Και ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε όταν σου είπαν. Καταρχά, σου είπαν α, ότι έχει. Α... Ε, μου το είπαν, Πολλαπλή ναι. Εκείνη την περίοδο δεν θυμάμαι να είχα δηλαδή. Δεν γνώριζα σχεδόν τίποτα. Ούτε και η δική μου mm -hmm. γνώριζαν. Αλλά δεν νομίζω ότι εκείνη την περίοδο με είχε επηρεάσει. Δηλαδή το είχα αποθήσει με κάποιο τρόπο, mm -hmm. σαν να υπήρχε λίγο άρνηση, α πούμε. Mm -hmm. ε, και ναι, απ απλά το το παρακολουθούσα. Έκανα, α πούμε. Όλε τι επισκέψει που χρειαζόντουσαν, α πούμε. Αυτό που σου έλεγαν ότι πρέπει yeah, να, ναι, ναι, να ναι, κάνει. Απλά φαντάζομαι. αυτή την πορεία, αυτή mm -hmm. τη ρουτίνα. Ωραία. Και απλά το είχα αφήσει να είναι κάπου. Δεν ήξερε όμω για αυτή την όσο. Δεν την είχα... ξανακούσει, όχι, όχι. φαντάζομαι. Mm. Mm. Μάλιστα. Και σε ποιου το είπε, θυμάσαι, δηλαδή ποια ήταν τα άτομα τα οποία επέλεξε να ε, μοιραστεί μαζί του αυτό που σου συνέβαινε, Εντάξει, σίγουρα οι μου που ήταν mm. και αυτοί στον χώρο όταν έγινε η διάγνωση. Και σε κάποιου κοντινού φίλου, δηλαδή που ήμασταν στο Λύκειο, το γνώριζαν. Εντάξει, mm. επειδή ούτε και εγώ ήξερα πάρα πολλά, το τι του μετέφερα ήταν και αυτό περιορισμένο, δηλαδή ότι αυτοί ήξεραν απλά. Σεβόντουσαν ότι κάτι έχω, α πούμε, ότι mm. έχω κάποια διάγνωση. Χωρί να ξέρουν, απλά. Και θυμάσαι πώ σε αντιμετώπισαν mm. οι φίλοι σου ή όσοι το έμαθαν. Πάξει, ήταν με σεβασμό. Δηλαδή. Όχι κάτι. Επειδή και αυτοί φαντάζομαι προφανώ δεν ήξεραν. Ε, δεν νομίζω ότι ανησύχησαν ή κάτι άλλο. Απλά συνέχισε η οσοι το εμαθαν Εντάξει, ηταν με σεβασμο οχι κατι επειδη όπω ήταν. Η μία που το ανέφερα και κάπως ας πούμε, ξεχάστηκε. Σαν να μην άλλαξε. Σαν να μην άλλαξε, ναι. Mm -hmm. Απλά εκείνες τις μέρες που ήταν... Κατάλαβα. Το πρώτο έμαθε. Σήμερα που είσαι 25 ετών, πώς είναι η ζωή σου, Τάσο? Εντάξει, πιστεύω ότι ο βαθμός στον οποίο με πηρεάζει είναι στο ελάχιστο, στο ελάχιστο ας πούμε. Δηλαδή έχω καταφέρει να το ελέγξω, να, να μπορώ δηλαδή, να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να... Αποτελεί εμπόδιο πλέον. Εντάξει, και όλε οι διαδικασίε που είναι νοσοκομιακέ, εξετάσει και αυτά, δηλαδή είναι πλέον ρουτίνα, δεν είναι κάτι που μου απασχολεί, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ειδικά στο τώρα είμαι στην καλύτερη φάση, δηλαδή από ποτέ. Ας πούμε. Είσαι και... νέο άνθρωπο. Mm. Ε, φαντάζομαι, θέλω να μου πεις, έχεις σπουδάσει, ασχολείσαι με κάτι. Ναι, σπουδάζω πρώτα ψυχολογία. Είμαι κάποια χρόνια τώρα στο Πανεπιστήμιο και σίγουρα είναι ένας χώρος δηλαδή, που μαθαίνεις παραπάνω και για τον εαυτό σου ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι πώς να διαχειρίζεσαι διάφορα, διάφορα πράγματα, ε, καταστάσεις. Mm -hmm. Αν σου ζητούσα να μιλήσεις σαν ένας νέος άνθρωπος ο οποίος διαγνώστηκε από την παιδική θεωρητικά mm -hmm. ηλικία του με πολλαπλή σκλήνηση, τι θα έλεγε σε ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα με σένα, δηλαδή να παίρνουν τη διάγνωση και ακόμη να μην έχουν περάσει στην ενήλικη ζωή, mm -hmm. τι θα τους έλεγες. Εντάξει, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται δηλαδή να τους εμποδίσει από ό,τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους πλέον, δηλαδή το πώς ήταν οι συνθήκες παλαιότερα σε σχέση με τώρα, δηλαδή είναι τελείως η μέρα με τη νύχτα και το τι εντάξει, πληροφορίες μπορεί να βρεις ας πούμε online, γιατί άμα κάποιο. ειδικά δει ότι είχε ένα κάποιο θέμα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι θα δει online, ας πούμε, ότι οι πληροφορίε υπάρχουν και είναι αρκετά έτσι τρομακτικέ και αυτά, δηλαδή, το τι μπορεί να δει. πραγματικότητα όμω είναι πιο, πιο ζωοποιημένη, δεν είναι έτσι. Δεν, θα του εμποδίσει σε τέτοιο τρόπο, δηλαδή. Τρομάζει το διαδίκτυο, ε? Τρομάζει, ναι. Υπάρχουν. Σου λένε τα πάντα το πρώτο πράγμα που ψάχνει, δηλαδή σου λένε τη χειρότερη περίπτωση, ας πούμε, που πούμε. Μπορεί να συμβεί. Και ίσω να μην είμαστε και έτοιμοι ακόμη να τα διαβάσουμε όλα ε, αυτά. Ε, ναι, πολλέ φορέ και δεν, ίσως δεν έχουμε και την κατάλληλη ας πούμε, γνώση να τα, να τα επεξεργαστούμε. Δηλαδή, επειδή αποτελούν και είναι λίγο επιστημονική γνώση, η επιστημονική γνώση είναι λίγο πιο. δεν είναι τόσο α πούμε. Δηλαδή, δεν είναι όλα ξέρω εγώ. θα, θα Ξέρω ότι θα πεθάνει αύριο. Δηλαδή είναι όλο πιο μετρημένα και. Άρα να υποθέσω ότι ίσω και εσύ να μπήκε mm. καμιά φορά στον πειρασμό να πάρει πληροφορίε <laughs> από το διαδίκτυο. <laughs> σίγουρα, ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, στην αρχή και πάλι αυτό ήταν. Δηλαδή ήμουν σε μια άγνοια δηλαδή, γνώση όταν είχα προδιάγνωστε, γιατί ήμουν και στο σχολείο. Όλο ο κόσμο ήταν το σχολείο, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο. Μετά, όσο μεγάλο να μπήκα, ας πούμε, να. Τι έχω, τι πραγματικά έχω, πούμε, δηλαδή, Στην αρχή γνώριζα απλά κάτι πράγματα με αιστείες, ας πούμε, δεν είχα ιδέα τι γινόταν. Μετά άρχισα να ψάχνω πράγματα για τον εαυτό μου, τι σημαίνει ακριβώς για μένα. Okay, σίγουρα, σε κάποια φάση, δηλαδή, το ότι μπορεί να έβλεπα να με, να με τρόμαζε. Ξέρω να με ενισχύω πώς θα είναι το μέλλον, ας πούμε. Δηλαδή, θα είμαι, σε περιπτώσεις, με το, το μαξίδιο, ας πούμε, το, το χαρακτηριστικό που πλέον δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Αλλά και στην πορεία, δηλαδή, είδα ότι Μπορώ να τα απεξέλθω δηλαδή. Δεν, υπάρχει, δεν, μπορώ να, δεν με καταβάλει με κάποιο τρόπο στη ζωή μου. Εντάξει, απλά είναι μια ρουτίνα που πρέπει να ακολουθηθεί με τι εξετάσει και όλα αυτά που πλέον. Βλέπεις το, ειδικά και στου χώρου εκεί πέρα που συχνάζουν όλα τα άτομα με σκλήνηση. Δηλαδή, βλέπει τον κόσμο, όλοι έχουν έτσι, μια, ένα κινησμό, αλλά με, με καλή έννοια. Δηλαδή, του πάει μπροστά, του δίνει κίνητρο για ζωή, α πούμε. Μάλιστα. Mm -hmm. Αν σε ρωτήσω να κάνουμε ένα σενάριο, mm -hmm. πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου 10-15 χρόνια από σήμερα, πώς ο Τάσος φαντάζεται τον εαυτό του ως ένας άνθρωπος που θα έχει μαζί του και τη κλίνεις; Εντάξει, προσπαθώ να μην... Ε, βλέπω δηλαδή τέτοιο... σε σχέση με τη σκλήνηση τον εαυτό μου, σε σχέση με τη σκλήνηση πώς δηλαδή θα με... Σαν να, Σαν να ήμουν δηλαδή όπω θα ήμουν δηλαδή, και χωρί αυτό. Το τι μπορεί να συμβεί, δηλαδή, ε, το κάτι να αλλάξει, να γίνει η κατάσταση χειρότερη, δηλαδή, είναι κάτι που μπορώ να πω ότι με, με, απασχολεί, το βλέπω ότι θα με, θα με εμποδίσει. Και ό,τι και να τύχει, δηλαδή, υπάρχουν μέθοδοι και ήδη αυτό, δηλαδή, είναι κάτι που στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν πολύ πιο άμεσε επιδραστικέ λύσει. Οπότε, Τάσο, Κρατάω το μήνυμά σου προ του νέου ανθρώπου ότι καλό είναι να μην γινόμαστε γιατροί του Google και να παίρνουμε ενημέρωση από πηγέ που είναι έγκριτε. Ε... Του γιατρού μα, την Ομοσπονδία εννοείται το, και του συλλόγου για άτομα με σκληρή καταπλάκα. Όλου αυτού και να μην δηλαδή τρέχουμε στο Ιντερνετ και να ψάχνουμε για δηλαδή, να κάθε πληροφορία. Δηλαδή, οτιδήποτε που υπάρχει, δηλαδή, να μα αγχώνει που υπάρχει μέσα στο Ιντερνετ. Γιατί οποιαδήποτε πληροφορία θα υπάρξει στο Ιντερνετ, δηλαδή. Αυτό με προσοχή. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, που... για την πρόσκληση. Και εμεί ευχαριστούμε που μοιράστηκε σε όλα αυτά και ελπίζω ότι οι άνθρωποι που θα ακούσουν. Α αυτό το podcast να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν το παράδειγμα που κι εσύ ο ίδιος ακολουθείς. Να είσαι okay. καλά. Το podcast που μόλις άκουσες είναι μέρος από την εκστρατεία ενημέρωσης για την πολλαπλή σκλήρινση MS Connections. Εάν νοσείς με πολλαπλή σκλήρινση ή γνωρίζεις κάποιο άτομο που πάσχει, μπε στο site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρινση Καταπλάκας για να βρεις πληροφορίες για τους συλλόγους μέλη τη σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα πολλαπλής κλήρυνσης από ανθρώπους σαν και σένα. Μη μένεις μόνος μόνο Η συνδεσου η σειρα των podcast δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιριών Bristol Myers Squibb, Genesis Pharma και Ross Las.